23 Νοέμβριο 2023. Μας χαιρετάει σιγά σιγά, πάντα διδακτικά, και προσεαυτόμας ο καθένας, προσεαυτόμα, και αυτός ο μήνας. Αλλά σήμερα θα κάνω μια άλλη προσπάθεια. Το θέμα είναι προσδοκίες, στόχοι και δυνατότητες, χαρίσματα, τάλαντα που δίνει ο καλός Θεός, και γι' αυτό βάζω ένα στόχο, αν μπορεί να είναι αντάξια να μπαίνω σε μουσεία όπως όπου είναι έργα όπως του Πραξιτέλου και τα λοιπά, Λούβρο και οπουδήποτε άλλο, μεγάλα μουσεία τέχνης, συν ερευνητικά κέντρα όπως CERN, αλλά και δραστικά κέντρα που για μένα είναι όνειρο, όπως είναι NASA, ESA, όπως και πολιτιστικά κέντρα οικονομίας, δραστηριότητα, όπως είναι κινηματογραφικά όμιλοι, κινηματογραφικοί όμιλοι, και συμβολικά έβαλα το Hollywood, και είναι πάρα πολλά πανεπιστήμια, αρχίζοντας από το δικό μας Αριστοτέλειο ή Μακεδονίας, μέχρι το MIT και Oxford και οποιοδήποτε άλλο. Ο σκοπός, τι είναι το θέμα τώρα. Εδώ αρχίζουμε να κάνουμε με το αυγό της ζωής, πάντα σε sci-fi εκδοχή, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε απλούστατα το πλαίσιο είναι έντελος παρθένο, είναι από μια παλιό προσπάθεια, αυτό είναι 120 τόσο εκατοστά, είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι πάνω κάτω, δεν θα τα πω τα χιλιοστά, αλλά πάνω κάτω είναι 172 εκατοστά με 75 περίπου, και το πάχος είναι καλούτσιο, φίλοι μου, δεκάρικο, αν δεν κάνω λάθος, πιθανό δεκάρικο, δηλαδή είναι κομματάρα, είναι πολύ βαρύ, ειδικά για κλέφτες. Τώρα, δεν έχω σαν προετοιμάσει, ας πούμε, το κάτι πρόχειρο, τι είναι το σχέδιο κτλ. Αλλά θα βασιστώ σε αυτή την περίπτωση σε δύο σχήματα. Ένα είναι το αυγό, δηλαδή το σπίτι του Σοκράτη, και στην ουσία τον αυγό που αποδίδω εκεί μαζί με τον Σοκράτη καθισμένο, από τόσο όμορφα από τον δημιουργό, δεν θυμάμαι που το πήρα, κάπου το έχω και δημοσίευσε το link, και από το πίσω τον Προμηθέα με το Image of Life, που είναι και ο πυρσός, ο αέναος, ο άσβεστος, και από την άλλη πλευρά τα Windows, σχηματικά και το σύμπαντος. Και εδώ είναι το Planck, Planck, the start, the first fraction,
φράξεων το οποίο έχουν πάντα εξατομικευμένη τρόπο προσέγγισης, και εδώ είναι πολύ επίσης αλληγορικά στρώματα της του πλανήτη μας με διάφορες εικονικές προσεγγίσεις, όπως είναι το νερόδι και τα λοιπά, πορτοκάλι, μήλο και χίλια ένα, πατάτα, απ' όλα έχει ο Βαχτσές. Τώρα, λίγο πολύ, αυτά είναι δύο, δηλαδή στο πρώτο πράγμα, που θα κάνουμε, επειδή σήμερα έχω και μία δυσκολία, όπως πάντα, δουλειά χωρίς δυσκολίες για ένα καλλιτέχνη δεν υπάρχει. Δεν έχω μαύρο χρώμα, ας αρχίσουμε το αυτό λίγο που έχω. Με έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Έχει εξαπνιστεί, φαίνεται. Δεν πειράζει. Όπως πάντα αρχίζω με τις γωνίες. Αυτό θα γίνεται με χρώμα, δηλαδή είναι εικονικό. Θα γίνεται με χρώμα κανονική, μόλις να το αποκτήσω. 3 ευρώ είναι, δεν είναι κάτι, τα έχω, βαριέμαι τώρα να τα κάνω. Και από την άλλη πλευρά, από εδώ, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα το κάνω όρθια, landscape ή portrait. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, στην πορεία, δηλαδή δεν θα βάζω τον ήλιο και τη σημαία, μόνο θα βάζω τις τέσσερις γωνίες, η αρχή και έχει ο Θεός. Εννοείται ότι το εργαστήριο δικά μου είναι πάρα πολύ στενό, αλλά δόξα το υπάρχει. Αυτό είναι. Σε κάποιον είμαι ευγνώμων με όλες τις διαστάσεις. Τώρα, αυτό είναι η αρχή. Έχω βάλει εδώ δύο κουβαλίτσες νερό, ένα για τα χρώματα, τα κλασικά, πλαστικά στην ουσία, αυτό, και το δεύτερο θα δουλέψω για σκιαγράφηση με άλλα χρώματα που είναι αυτά τα, ξέχασα πώς το λένε, τέμπερ χρώματα. Θα προσπαθήσω να δουλεύω αυτά για τις πώς το λέμε, να κάνω σκιαγράφηση. Τώρα, αυτό που μου μένει είναι να κάνω δουλέψω για το αυγό. Προσπαθώ να βρει
βρίσκω μια όσο μπορεί πιο εύκολη, δηλαδή πιο γρήγορη να εκμεταλλεύω το χρόνο και κλείνω το μαύρο για την ώρα. Αν θα είχα μαύρο περισσότερο θα είχα κάνει και φόντο, αλλά αυτό στην πορεία. Τώρα, μαύρο πορτοκαλί, πορτοκαλί κίτρινο και λίγο πολύ. Αυτό θα είναι πάντα, προσπάθεια αυτή είναι πάντα στηριζόμενη σε sci-fi, δηλαδή βλέποντας ως επιστημονική φαντασία, άρα δεν έχει για να στεναρούνται κάποιοι εδώ και παντού στον κόσμο. Και αυτό που έρχεται σε αυτή την περίπτωση δεν έχω μπλε, έχω μολ, μπορώ να χρησιμοποιήσω το μολ. Θα βασιστώ στο άλλο στοιχείο έργο που είναι ο κύβος της ζωής ξανά, και σε αυτή την περίπτωση τι έχουμε, έχουμε και το άριο μαζί με τα σπερματοζωάρια, επισκέπτες, το τεστ και δημιουργία του πρώτου φράξον, δηλαδή στην ουσία αυτό θα είναι ξανά μια αναπαράσταση με λίγο πολύ πιο ιδιαίτερο, κάθε έργο έχει τον την δική της υφή. Επειδή δεν έχω μπλε, θα προσπαθήσω να δουλεύω με αυτό και με άσπρο. Δεν ξέρω αν θα με πάρει και το κόκκινο, τι στην ευχή θα βγαίνει, δεν το έχω δοκιμάσει. Okay. Και τι άλλο μπορώ να βάλω, για την ώρα τίποτα άλλο. Θα δω λίγο εδώ. Την άλλη πλευρά. Δεν χρειάζεται να είναι κύβο, δηλαδή σε μιλάμε για το αυγό, σε άλλη μορφή είναι το πρώτο στοιχείο. Αρχίζει πάντα με την representation on path της
Εθνικίας, τώρα εδώ βλέπω ότι έχω δυσκολίες, χρειάζεται περισσότερα εδώ και περισσότερα εδώ και περισσότερα εδώ, για να υπάρχει μια και ένα θεατής να είναι καλά, υπήρχε το λιγότερο. Ευχαριστώ όποιος ήταν. Μεγεθύνουμε εδώ, το κάνουμε έτσι, καλύτερα. Και αυτό το σηκώνουμε πιο πάνω. Okay. Στο τέλος αυτό, συμμετρίες, δεν μας ενοχλούν. Αυτό που θα δουλεύουμε είναι το πρώτο στοιχείο, δηλαδή τοποθέτηση του οαρίου. Έχουμε περάσει 20 λεπτά. Μέχρι τώρα το άριο θα του δώσουμε λίγο πράσινο χρώμα για να ξεχωρίζει, και όταν θα έρθει και το μπλε, ναι, με μπλε χρώμα με το πλαστικό, θα δώσουμε μετά υφή μπλε. Τώρα αυτό που θέλουμε εδώ είναι πράσινο. Και άσπρο. Πάντα τους βάζω στο γωνία. Ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να το δώσω και λίγο έτσι, αλλά δεν ενδέχεται να μην είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το η σφαίρα, αλλά το υπόλοιπο βγαίνει όμορφο άσπρο πράσινο, μπορεί να μείνει και έτσι. Εδώ έχουμε τα πρώτα μυστήρια, φανταστικά. Τι εστί το αυγό. Πάντα εννοούμε ότι το αυγό είναι το στοιχείο που συμβρέσκονται συμβρίσκεται το οάριο με το σπέρμα του οάριου. Και είναι άπειρες οι υποψήφια τα υποψήφια σπερματοάρια, ζωάρια, πως λέγονται, και το μοναδικό συνήθως, ή αν υπάρχει περιπτώσεις και πάνω από ένα, δύο, τρία, πέντε, σε σωματικές ή σε άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις, ζωάρια. Τι άλλο έχουμε, δηλαδή δύο γονείς, είναι ανεξήγητη πώς είναι η επαφή της νέας ζωής, της ερχόμενης. Το ονομάζω αλληγορικά και σίγουρα δεν είμαι ο ίδιος νέο μόνος το πνεύμα. Εδώ στην πορεία δεν τα κάνουμε από την αρχή. Όμως, ξανά το προσεγγίζουμε, διότι δίνουμε πάρα πολλά υποψήφια, δηλαδή αυτά τα εισερχόμενα
έρχονται παντού με τα benchmarks, με τα στοιχεία, με το CV, δικό τους curriculum, πώς το λένε, το βιογραφικό τους, και σε αυτή την περίπτωση τι έχουμε. Έχουμε πρώτα δύο στοιχεία. Γονείς, πατέρας, μητέρα. Και είσαι κόμη. Είναι μόνο αυτό? Όχι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και άλλα δύο στοιχεία το λιγότερα. Το οποίο, δηλαδή, αρχίζουμε να κάνουμε τα πρώτα δύο, θα χρησιμοποιούμε χρώμα. Έχουμε πορτοκαλί ήδη. Θα χρησιμοποιούμε χρώμα πορτοκαλί. Ή ας το πλένω λίγο. Και θα βάλουμε τα δύο κομμάτια. Που στην ουσία τι είναι αυτά τα δύο κομμάτια? Ένα ήδη είναι το εδώ, είναι το αυγό, και το δεύτερο τι είναι? Είναι το σπέρμα, δηλαδή είναι γονείς, γυναίκα, μητέρα, και το άριο, και το δεύτερο είναι ο γονείς, πατέρας, ο δότης, και σε αυτή την περίπτωση είναι το σπερματοάριο. Σε επιστημονική φαντασία δεν έχουμε να κάνουμε την πραγματική οάριο και σπερματοάριο, αλλά έχουμε να κάνουμε ένα γενετικό κώδικα, το οποίο δίνεται, δεν είναι απαραίτητος να είναι και σε αυτή τη μορφή που εμείς το γνωρίζουμε σήμερα. Και θα πάρουμε εξηγήσεις γιατί αυτό, είναι φανταστικές εξηγήσεις. Είναι αυτό που ονομάζουμε μυριάδες υποψήφια, δηλαδή η ουρά, και λίγο χρώμα άσπρη. Για την ώρα θα αναπτύξω μόνο μία, που είναι το σπέρματο νεοάριο. Και αυτό είναι το δύο. Άλλα δύο στοιχεία είναι ως εξής πράγμα. Εδώ έχουν κενό, διότι εδώ μιλάμε για το πνεύμα, αλλά δεν μιλάμε για τι είναι το... ο ρόλος του πατέρα. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα κρυμμένο, το ο ρόλος σε ένα ανώνυμο μέχρι τώρα, δηλαδή μια άγνωστη από άλλη μέρος του σύμπαντος, αλλά έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε ο πατέρας, θα το βάλουμε στο ίδιο περίβλημα με κόκκινο χρώμα, με τη μητέρα. Δηλαδή η επαφή είναι απόλυτο ψηφιακή. Προσεγγίσει, μην επικραίνετε εσείς εκπρόσωποι του πνεύματος και της ψυχής, επειδή το έργο είναι απόλυτο φανταστικό. Αυτό. Τώρα, μέχρι εδώ είμαστε καλά. Τώρα, έχουμε για τους δύο εκπροσώπους, θα βάλουμε χρώματα κίτρινο οξία, διαφυλάτως όχι της μαύρης ψυχής, αλλά της άγνωστης,
πνευματικών, άγνωστες πνευματικών της ψυχής, που είναι το πιο μυστηριώδη, και αυτό είναι το πλήρως. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Η δημιουργία σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μια συμπράξη που έχει να κάνει με τα βασικά στοιχεία, και το βασικό στοιχείο απ' όλα είναι ένα και μοναδικό, η αρμονία. Για να μπορεί να υπάρχει αρμονία, θα βάλουμε ένα δείκτη, το οποίο θα το κάνουμε με πολλά χρώματα. Εδώ. Θα βάλουμε πάρα πολλά χρώματα. Και αυτός ο δείκτης θα το λέμε προσδόκιμο ζωής. Είναι πάντα εξατομικευμένη με πάρα πολλές σημεία βασικά. Όλα αυτά τα σημεία αρχικά είναι προσυμφωνημένα, δηλαδή υπάρχει προσύμβαση, και υπάρχουν άπειρες με τα στάνταρ και τα εξατομικευμένα λεπτομέρειες, βάσεις κτλ. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το σχήμα? Για αυτό το πράγμα, διότι πολύ γρήγορα αυτό το στοιχείο θα στεγανοποιηθεί, επειδή εδώ μιλάμε για ένα Windows. Ας το κάνουμε με χρώμα μαύρο το σχήμα αρχικά. Δηλαδή είναι το Windows εδώ. Έχουμε το Windows, πάντα είναι αλληγορική, και πάνω σε αυτό, για να μπορεί να στεγανοποιηθεί, να υπάρχει αυτό αυτοευθύνη, αμέσως έχουμε την, μόλις δημιουργείται κάποιο πράγμα, που θα το πω, το έχω πει και άλλη φορά, που στην ουσία τι άλλο είναι παρά, παίρνω μαύρο και άσπρο βασικά, και μέσα σε αυτή τη σύμπραξη έχουμε τη δημιουργία του δέντρου της ζωής, που αλληγορικά θα το πάρουμε έτσι. Που στην ουσία, στην πρώτη στιγμή, είναι άπειρες να, αν θα πάρουμε σαν βασικά 4 στοιχεία, δηλαδή το point, το σημείο, την γραμμή, την γωνία, σε μοίρες διαστάσεις, και χίλιες άλλες, όχι μόνο με ένα κέντρο, και καμβύλι.
και αυτοθεμείες διαστάσεις, έτσι δημιουργείται και αυτό το δέντρο, το άειλο, και το εισερχόμενο, κανονικά πρέπει να το κάνω εδώ, δεν πειράζει, θα βάλουμε εδώ ένα άλλο, επειδή υποψήφια υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά ένας γαμπρός από το Οδυσσέα θα επιβιώσει, οι άλλοι θα αποσυρθούν ή δεν θα μπορούν να φτάσουν, να συμβιβαστούν, να αναπροσαρμοστούν σε πάντα τόσες άπειρες εκδοχές που μπορεί να υπάρχει. Και αυτό είναι λίγο πολύ το δέντρο, όμως με την στεγανή, τι δημιουργεί αυτό. Αυτό δημιουργεί συνθήκες το να γίνεται, να εφαρμοστούν όλη η δομή της ζωής του κάθε όν. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτό το η μονάδα εδώ έχει την επίγνωση μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα, αλλά αρχικά αυτό, επειδή σιγά σιγά θα αποσυρθούν, πρώτα θα αποσυρθούν το κράτος και το κλήρος, αφήνουν περιθώριο να το αλλάξει το δέντρο της ζωής, που είναι σύμπλεγμα πέντε στοιχείων το λιγότερα, πέντε ομάδων, πέντε ατόμων, και στην ουσία, να δώσουμε και μία εξήγηση που το έχω δώσει και πριν, να δώσω, ότι και το κράτος και το κλήρος συμμετάσχει με εξατομικευμένο ID τετραγωνικό, τώρα και ID και εδώ, δηλαδή 5 ID το λιγότερα, επειδή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα, όταν είναι πλούσια σε άλλη μορφή γνώσης, τιτάνιοι, ας πούμε, αλληγορικά. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν παραπάνω, μπαίνουν και άλλοι γαλαζοαίματοι που στηρίζουν φόντς κτλ. Μόλις εδώ μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε εκτός κάποιες sectors, τομείς, να λέμε ότι όπως είναι εδώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά, είναι όλα αυτά, με σημείο εστί ου μέρος ου θέμ, τι λέει ο Ευκλήδης, σε αυτή την περίπτωση όλα αυτά είναι σύμπλεγμα ατελείωτων μοιριοάξιων, τελείες, σημείως. Άρα με την δυνατότητες να αλλάξουν οτιδήποτε εκτός κάποιους τομείς, και εφόσον κάνει αυτό, επειδή μόλις βγαίνουν και οι εκπρόσωποι και οι γονείς, στεγανοποιείται όλο το αυγό, το δοχείο, όπως θέλουμε να το ονομάζουμε, και με αυτογνωσία αρχίζει να αναπτύσσεται το δέντρο της ζωής. Πάνω σε αυτό είπαμε, θα εφαρμοστούν και θα βγαίνουν, ας πούμε, να κάνουμε το μαύρο, η στεγανοποίηση είναι απόλυτο, πλέον μπαίνουν από γενετική στην βιογενετική, εδώ παίρνει βίος,
Τώρα θα βάλουμε μαύρο εδώ και έτσι. Λίγο πολύ έτσι αρχίζει η ζωή, είναι η πρώτη φάση. Αυτό είναι λίγο πολύ η μορφή. Εφόσον γίνεται παραβάση από τα πρώτα, τα σημαντικότερα στοιχεία, έχουμε το προσδόκιμο ζωής, το benchmark, την στήλη της μακροζωίας, και εφόσον γίνεται μία παραβάση σε απαγορευμένους τομείς, σε αυτή την περίπτωση οι εκπρόσωποι, τα στοιχεία που έχουν αφήσει, είναι ενσωματωμένα μόνο εδώ, στο δέντρο της ζωής, των δύο εκπροσώπων και της γονής, που έχουν και παρουσία εδώ για πολύ καιρό, αλλά ξανά δεν έχουν δυνατότητες να αλλάξουν πράγματι, μόνο να υποστηρίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, τι έχουμε? Έχουμε να αρχίζει να παίζει η στήλη της μακροζωίας. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει, μέχρι εφόσον οι παραβάσεις να είναι δύσκολες, γι' αυτό και λέγονται παραβάσεις, σε αυτό μπορεί και να είναι το crash, να ακυρωθεί αυτή η μορφή δημιουργίας, δηλαδή να μην έχουμε καν γέννηση, όπως το λέμε, ή να βγαίνει με βλάβες, εφόσον, αλλά εδώ υπάρχουν και στοιχεία, τι δεν θα πω για την ώρα, το λιγότερα σε αυτή την εκδοχή, σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η σύμβαση που κάνουν, διορίζοντας τι θα γίνεται εκφυλισμός και τι θα είναι μακροζωία, δηλαδή εφόσον κάνουν παραβάσεις, τι θα γίνεται με το πώς θα μετατραπεί η κάθε μορφή παραβάσεως κατά κλίμακα. Και λίγο πολύ να σας υπενθυμίζω ότι πάνω σε αυτό βασίζουμε και σε ένα άλλο έργο, ότι τώρα να μην ψάχνω που είναι, έχει να κάνει με το κέρατο της αμάλθειας και το Δία, που η στεγανοποίηση, η καλύτερη στεγανοποίηση αυτή τη στιγμή, ήρθε με την κοπή του δέντρος, του σπάσιμο, και έτσι έμενε απόλυτο έξω από το δηλαδή από το κέντρο ελέγχους, και έτσι πάντα το δύο, τι εδώ έχουμε, ρέα και χρόνο, ο χρόνος, αλλά ο χρόνος είναι κατά πάντα με επιστημονικά, φανταστικά, είναι ο ίδιος, δηλαδή είναι ο κλόνος του, ο Δίας είναι ο κλόνος του χρόνου, αλλά αυτό είναι μυθολογική στοιχείο, εδώ μιλάμε φανταστική άλλη εκδοχή. Λίγο πολύ αυτά είναι, φίλοι μου, το έργο θα το διακόψω για την ώρα, εδώ, δηλαδή θα συνεχίζω μόνος, θα γίνει στεγανοποίηση, σε εισαγωγικά, και όμως θα το βλέπετε στην πορεία Θεού θέλοντος. Δεν ξέρω αν πόσο θα μας αφήσουν οι μάγκες λογοκριτές να βλέπουμε το
ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή όποιοι θα το προτεραιόν, επειδή βλέπω μόνο ένας μπήκε και δεν ξέρω ποιος είναι. Μήπως είναι ένα από μία της σελίδας δικά μου, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, αλλά σίγουρα αρκετοί followers, εξειδικευμένοι, ανώνυμοι, και εδώ είναι το λάθος, ότι μέσα σε αυτό το αυγό φανταστικό μπορείς να μπαίνεις μόνο με ID, με ταυτότητα, στα μυστήρια αυτά, όσο φανταστικά να είναι, και όχι μόνο με ταυτότητα, δηλαδή, αλλά πάντα σε σύμβαση, συμβιβλημένα, με όρους, κανόνες, επιστάσεις, rules of the order, και σε αυτή την περίπτωση δεν είστε οι μόνοι που καθορίζετε. Είναι προκαθορισμένο και η προσέγγιση είναι πολύ εξατομικευμένη. Αυτά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι καλή πορεία προς την γέννηση, δηλαδή αυτή την μαραθώνα που κάνουμε κάθε έτος σε αυτή την εποχή, γέννηση του Θεού άνθρωπου για εμάς τους χριστιανούς. Με όσο μπορεί αυτογνωσία για τις βλακίες εξατομικευμένες πλάνες που έχουμε στα εγκέφαλά μας, χαραγμένα. Αυτά. Σας αγαπώ. Έχουμε προσεύχουν να με αγαπάτε εν Θεό και να έχουμε και μετά καλή χρονιά. Αυτά. Αγάπη Θεού, Ιωάννη Ιώκης, και μια φορά 23 Νοέμβριο 2023. Σίγουρα είπα, ή αν δεν είπα, να με συγχωρείτε, σας συγχωράω όπως πάντα.